Okay. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Όρμα για την πρόσκληση και να τονίσω ότι πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία μόνο θετικά και επικοδομητικά σχόλια της αξίζουν διότι θεωρώ ότι το μέτωπο το αντιφασιστικό έχει μεγάλο δρόμο να διανύσει μπροστά του η διαδρομή, η συνεισφορά αλλά κυρίως και πρωτίστως η παραδοχή ότι ο ρόλος του είναι σημαντικός και αναντικατάστατος από τη μία και από την άλλη, όσο υπάρχει η ρατσιστική, ξενοφοβική από τη μία και φασιστική απο... η απειλή από την άλλη, αυτός ο ρόλος θα παραμείνει στη χώρα μας εξαιρετικά κρίσιμος και καθοριστικός. Από αυτή την άποψη εκδηλώσεις, συσκέψεις, δράσεις, κινητοποιήσει και οποιαδήποτε είδους παρέμβαση από το αντιφασιστικό κίνημα σαν εργατικό σωματείο τις πλαισιώνουμε τις στηρίζουμε και με όλες μας τις δυνάμεις τις ε, 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 ενισχύουμε αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω με αφορμή, δεν ξέρω έφυγε ο Αλή. Α, δεν, Α δεν. εδώ είναι <χει> με αφορμή το περιστατικό το οποίο είναι πράγματι συγκλονιστικό και δεν είναι όμως το το μοναδικό, έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας, έστω με μονομενα κρούσματα, δεκάδες εκατοντάδες περιστατικά ρατσιστικής δίας. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας έναντι των αλλοδαπών εργαζόμενων στη χώρα μας. Τέτοια είναι οι χιλιάδες. Όπως φυσικά είναι και για το κομμάτι το... των ημιδαπών, των, των Ελλήνων, στο κομμάτι της εργοδοσίας. Όμω έχει μια σημασία να το, να το τονίσουμε και μου δίνεται ευκαιρία να το πω και εγώ τουλάχιστον ότι η χώρα μας, ο λαός μας και οι εργαζόμενοι με αφορμή την κρίση την προσφυγική και την μεταναστευτική γενικότερα που προέκυψε μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας έδειξε λαμπρά δείγματα αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες τους αγκάλιασε, τους στήριξε και ανέπτυξε ποικιλόμορφη δράση να αποκτήσουν, να θεμελιώσουν και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους μέσα σε αυτή τη χώρα. Χρειάζεται παράλληλα και ταυτόχρονα με την προσπάθεια που αυτή θα είναι συνεχής και στο μέλλον από την πλευρά του εργατικού κινήματος, του αντιρατιστικού και του αντιφαστικού κινήματος βεβαίως, και των πολιτικών κομμάτων κυρίως στο χώρο της αριστεράς από την άλλη χρειάζεται, πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται και επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να αποκτήσουν οργάνωση να αποκτήσουν συγκρότηση να παλέψουν και να αγωνιστούν στο πλάι και μαζί με το εργατικό, το αντιφασιστικό και το αντιρατσιστικό κίνημα για τα δικαιώματά τους. Τα οποία όπως διαμορφώνεται η κατάσταση τόσο στο κεντρικό ιστό της χώρας, στην Αθήνα, στην στο της Αττικής, αλλά και στα νησιά και σε διάφορες άλλες περιοχές, αυτά τα δικαιώματα ούτε αυτονόητα είναι, ούτε δεδομένα είναι και πολύ δε περισσότερο δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται ακόμα από αυτή την κυβέρνηση που θέλει να λέγεται αριστερά και αυτό πρέπει να είναι στην ατζέντα του εργατικού και του αντιφασιστικού κινήματος δηλαδή πάλι για την θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων πόσο δε μάλλον που η Ευρώπη της αλληλεγγύης η Ευρώπη της δημοκρατίας εισαγωγικά όλα αυτά βέβαια έτσι έγινε και τα σχετικά που λένε απέδειξε με αφορμή την προσφυγική κρίση ότι η δημοκρατία στην οποία πιστεύει και οι αρχές της αλληλεγγύης είναι να υψώσει τύχη και φράγματα για να εμποδίσει για να μην πω κάτι περισσότερο την νόμιμη διέλευση των ανθρώπων αυτών στις χώρες που πραγματικά επιθυμούσαν ως προορισμό. Α, από αυτή τη σκοπιά λέω ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους και δεν αναφέρομαι μόνο ή κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον αναφέρομαι σε προβλήματα γενικότερης σημασίας όπως είναι η ένταξη των παιδιών προσφύγων μεταναστών στο σχολικό μας εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι η παρουσία και η διαυκόλυνση αλλά και τα δικαιώματα στο δημόσιο σύστημα υγείας ζητήματα που αφορούν αυτά τα παράδεκτα, τα άθλια, τα απάνθρωπα στρατόπεδα συγκέντρωσης που στήθηκαν υποτίθεται για να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους αυτούς και που μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα είχαμε και έχουμε και θύματα εξαιτίας των άθλιων συνθήκων που επικρατούν σε αυτά. Και βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα... τα αγνοούν, τα υποτιμούν και ουδόλως ασχολούνται με αυτά. Από αυτή τη σκοπιά είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτωπο και η δράση μας... στο αντιφασιστικό, είτε είμαστε εργατικές συλλογικότητες... είτε είμαστε αντιφασιστικό κίνημα, είτε το αντιρατιστικό, αντιρατιστικό κίνημα... να έχουμε στην προμετωπίδα μας σαν κεντρικό ζήτημα το να θεσμοθετηθούν, να κατοχυρωθούν και να διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φιλοξενούνται στη χώρα μας. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι σχετικά με το ρόλο του εργατικού κινήματος στο κομμάτι το αντιφασιστικό. Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαστε ειλικρινεί από τη μία και από την άλλη να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το επίσημο Συνδικαλιστικό κίνημα πώς αντιμετωπίζει την φασιστική, τη φασιστική και τη ρατσιστική απειλή. Και όταν λέω για το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα εννοώ τα κορυφαία θεσμοθετημένα συνδικαλιστικά όργανα της χώρας μας όπως είναι η ΕΣΕ κυρίως στο ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η ΑΔΔ αν θέλετε στο δημόσιο τομέα, αλλά και κορυφαίε άλλες συνδικαλιστικέ δευτεροβάθμιε οργανώσεις όπω είναι εργατικά κέντρα, ομοσπονδίε κλπ. Και και ακόμα και σωματεία. Η επίσημη λογική που υπάρχει και εγώ την έχω βιώσει και την έχω εισπράξει πάρα πάρα πολλέ φορέ είναι ότι το θέμα του αντιφασιστικού και του αντιρατσιστικού δεν μπορεί να είναι στι προτεραιότητε του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να αφορά, να απασχολεί τα πολιτικά κόμματα. Την εκάστοτε κυβέρνηση, άντε και το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κύμα που είναι στο πλάι και δίπλα στις νόμιμες και σωστές διεκδικήσεις των μεταναστών και των προσφυγών. Αυτή είναι η επίσημη άποψη. Αυτό πώς εκφράζεται στην πράξη. Αν θα δείτε, ιδιαίτερα από τη ΓΕΣΕ, δεν έχει βγει όλα τα τελευταία χρόνια ούτε μία δράση, ούτε μία πρωτοβουλία, ούτε μία κινητοποίηση που να έχει σαν κεντρική αναφορά το πρόβλημα της ρατιστικής και φασιστικής βίας στη χώρα Καμία. Με μονομένες αποσπασματικές και υποβαθμισμένες είναι ανάλογες και οι πρωτοβουλίες από την πλευρά της ΑΔΔΗ. Το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Με εξαιρέσει βεβαίως. Με εξαιρέσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική που βγάζει απ' έξω από το στόχαστρο το μεγάλο κομμάτι της φασιστικής απειλής για το εργατικό κίνημα και, έχοντας και γνωρίζοντας πολύ καλά πού είναι η βασική κεντρική απεύθυνση της χρυσαυγήτικης συμμορίας. Δεν αφορά ούτε τα μισέα ούτε τα υψηλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ δε περισσότερο δεν αφορά το μεγάλο κεφάλαιο που μαζί του η Χρυσή Αυγή συμπορεύεται. Έτσι είναι και ενίοτε εξυπηρετεί τα συμφέροντά του με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο ιδιαίτερα αν ξέρει και γνωρίζει κανείς την πορεία της χρήσης τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι, το πεδίο μάλλον τη κοινοβουλευτική τη εκπροσώπηση. Θα σα πω ως παράδειγμα για να θεμελιώσω τον ισχυρισμό μου το γεγονό ότι μέχρι σήμερα η, Χρυσαυγή, η, Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει 16 ή 17, έχω με χάσει και το μέτρημα, ερωτήσει, επερωτήσει και αναφορέ με θέματα που αφορούν το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα συμφέροντά του. Αν θα δείτε από την άλλη, ανάλογη αναφορά στη Βουλή από την πλευρά τη Χρυσή Αυγή για το άλλο κομμάτι. Που είναι οι ναυτεργάτε δεν υπάρχει. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δείχνει τις σχέσεις, τη σχέση και τη συμπόρευση που έχει επιλεκτικά με το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αν δεν πάρετε και τις πρόσφατες αποκαλύψεις με τη διαρροή, τη διαρροή της αποχωρήσεις και την αποδιοργάνωση που σωστά το ανέφερε ο Γιώργος που παρατηρείται στο οργανωτικό επίπεδο της χρυσή αυγή, θα διαπιστώσετε και φωνές από τη Χαλκίδα, από το Ιράκλειο της Κρήτης για επιλεκτικές σχέσεις πολιτικές και οικονομικές και με συγκεκριμένα πρόσωπα του εφοπλιστικού κεφάλαιου μεταξύ των οποίων αναφέρεται συχνά πυκνά και ο κύριος Μαρυνάκης. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα λένε πρώην μέλη και στελέχη τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αυτό ε, 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 θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν αλλάξει ρότα το εργατικό κίνημα και κυρίως τα συνδικάτα θα αντιμετωπίσουν και έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα και αυτό αν, έχουν, ε, 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 αν υπάρχει μια θετική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου στα εργατικά σωματεία είναι ή αν θέλετε οφείλεται και στην παράδοση και στην ισχυρότατη παρουσία διαχρονικά της αριστεράς στα συνδικάτα. Αυτό είναι ο λόγος. Εκεί όμως που επιχείρησε η Χρυσή Αυγή και το έχουμε μπροστά μας, δίπλα μας μάλλον, ως παράδειγμα αναφοράς, είναι αυτό το οποίο έκανε στο Πέραμα. Η... Ένα κομμάτι σκληρό, αδίστακτο της εργοδοσίας στο Πέραμα, βλέποντας ότι δεν έχει στο χέρι εγώ δεν κρίνω τώρα την πορεία, τη διαδρομή και το ρόλο ή τη στάση του Συνδικάτου Μετάλλου στην Αυπηγό Επισκευή δεν είναι ο σκοπός της κουβέντας μας αυτής μπορεί να έχει κάνει λάθη και προφανώς έχει κάνει λάθη αλλά το γεγονός όμως ότι δεν είχαν οι εργοδότες της ζώνης στο τσεπάκι του στο σωματείο όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε μια λογική ότι πρόσβαση Μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι ώστε και τους μισθού να χαμηλώσουμε και τις συμβάσει να σμπαραλιάσουμε και τα δικαιώματα τα εργατικά να συντρίψουμε. Με ποιον τρόπο? Βγάζοντα στην επιφάνεια ένα χρυσαδίτικο σωματείο. Το οποίο το δημιουργήσαμε, το συγκροτήσαμε. Και υπάρχει και σήμερα και λειτουργεί αυτό το σωματείο. Έχουμε τώρα λόγο να κρίνουμε και αυτή τη διαδρομή αυτού του σωματείου, δεν είναι? Δεν δημιουργήθηκε χθε, έχει κάποια χρόνια και η παρουσία του στη ζώνη δείχνει δείγματα γραφή να κάνουμε κάποια αξιολόγηση και κάποια κρίση. Έχει μετατραπεί και εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, μεσητικό, δουλεμπορικό γραφείο για την εξέβρεση δουλειά. Και μάλιστα χωρί κανένα δικαίωμα θεσμοθετημένο και συγκροτημένο για τον εργαζόμενο που προσλαμβάνεται. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο επιβάλλει η Χρυσή Αυγή στο συνδικαλιστικό κίνημα, αν και εφόσον επικρατήσει στα συνδικάτα. Και είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι πολλέ απόπειρε έκανε να εισβάλλει, να καταλάβει και να διαμορφώσει όρου και προποθέσει παρέμβαση στα συνδικάτα και όλοι, όλε αυτέ οι παρεμβάσει αποδείχθηκαν αποτυχημένε. Βεβαίω, χρειάζεται το μέτωπο το αντιφασιστικό και στα συνδικάτα αλλά κυρίως και πρωτίστως στο λαό και στην κοινωνία να είναι μπροστά το πρώτο και για το εργατικό και για το αντιφασιστικό κύμα κυρίως για τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς διότι αυτό το οποίο συνδέει στις λαϊκές και εργατικές γειτονιές και συνοικίε είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατά τη γνώμη μου έπρεπε να προβληματίσει πολύ περισσότερο τα κόμματα της αριστεράς και όταν μιλάω αριστερά λέω ενώ το χώρο πέρα του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς δηλαδή η Χρυσή Αυγή απέκτησε προσβάσεις κοινωνικές λαϊκές σε εργατικές λαϊκές συνοικίες όπως είναι το πέραμα, όπως είναι η νίκια, έτσι είναι, όπως είναι το... η Δραπετσόνα, που τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής σε όλες τις συνοικίες εκτός των Κουριδαλό της Β' Πυρεά βλέπουμε να είναι από 7-8, είναι πάνω από το εκλογικό της πανελλαδικό Ποσοστό. Ή πώς έγινε αυτό. Και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες διαχρονικά και στην πορεία πολλών ετών είχαν δοκιμαστεί. Και πώς το λένε, μέσα από αυτές τις γειτονιές υπήρξε μια πανίσχυρη λαϊκή αριστερά σε όλες τις εκφράσεις της. Με το Κουκουέ, με το ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, με τη ΛΑΕ και ούτω καθεξής στην Ανταρσία κλπ. Ήταν πανίσχυρο αυτό το κομμάτι, παντοδύναμο. Και στο Πέραμα και στη νίκη κλπ. Στην Ραπετσόνα, το Κερατσίνι, το Ρέντι και το, και το καθεξής. Είναι ένα ζήτημα, η εκτίμησή μου αν με ρωτήσετε είναι ότι πράγματι έχει υποβαθμιστεί από τις επίσημες πολιτικές ηγεσίε της αριστεράς ο κίνδυνος της φασιστικής απειλής όπως και του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Όπως επίσης έχει υποτιμηθεί ο βρώμικος άθλιος ρόλος της Ισής όλα τα τελευταία χρόνια που επενδύει σε υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα και πάνω σε αυτά χτίζει την προπαγάνδα της. Ανεξάρτητα αυτή η προπαγάνδα σε ποια κατεύθυνση κινείται. Αλλά η λογική τη Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο αυτήν Μου φαίνεται ότι το, 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 το ανέφερε και ο, ο συναγωνιστή προηγούμενα από το σχήμα το δημοτικό τη Αλαμίνα, κάνοντα λόγο ότι τον το κεντρικό ρόλο στην προπαγάνδα την ακροδεξιά και την ξενοφοβική τον αναλαμβάνουν και τα άλλα υπόλοιπα συστημικά κόμματα και κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Για δέστε ποιου στεγάζει η Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο κομμάτι της ακροδεξιάς που κινήθηκε, λειτουργήσε και έδρασε τη μεταπολίτευση σήμερα είναι ενσωματωμένο μέσα στα πλαίσια της Νέας Δημοκρατίας. Η είναι ο Βορύδης, είτε είναι ο Άδωνης, είναι και κάποιοι άλλοι που πέρασαν, βγήκαν κλπ. Αλλά υπάρχει σίγουρα ένα συγκροτημένο, οργανωμένο και μάλιστα σε επίπεδο επιτελικό, κεντρικό, καθοδηγητικό της Νέας Δημοκρατίας στελεχειακό, δυναμικό το οποίο είχε αυτή τη διαδρομή και ο λόγος του δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά ο ίδιος είναι για να ολοκληρώσω αυτό το, το σκέλος θέλω να συμπληρώσω και να πω ότι επειδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι σαν κοινωνία σαν λαό, σαν εργαζομένοι, σαν εργαζομένοι με την μεγαλύτερη την πιο σφοδρή, την πιο κραυγαλαία επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα τουλάχιστον τη μεταπολεμική περίοδο αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν όλου του δείκτε όποιο δείκτη και να πάρουμε, το επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό που λέω. Θέλετε να πάρουμε την ανεργία, η μεγαλύτερη μεταπολεμικά. Θέλετε να πάρουμε, πώ το λένε, το κομμάτι τη φτώχεια, όπω καταγράφεται και όπω βγαίνουν τα επίσημα στοιχεία και από ελληνικού και από διεθνεί ευρωπαϊκού οργανισμού για το επίπεδο τη φτώχεια. Αυτό είναι γεγονό. Άλλου δείκτε να πάμε, να πάρουμε τα χρόνια των μνημονίων, έχει συντριβεί, έχει διαλυθεί το εργατικό δίκαιο που κερδίθηκε και κατακτήθηκε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από πλευρά συγκροτημένων εργατικών δικαιωμάτων σε μια επιχείρηση στον χώρο δουλειά, στο εργατικό δίκαιο. Το έχουν συντρίψει. Να πάρουμε του μισθού, να πάρουμε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, να πάρουμε τι κλαδικέ σύμβασει. Τι να πάρουμε, να πάρουμε το κοινωνικό ασφαλιστικό. 11 με έχουν γίνει στο κοινωνικό ασφαλιστικό από το 2008 μέχρι σήμερα. 11 παρεμβάσει. Όλε είχαν ένα υποζύγιο. Τον ασφαλισμένο, τον συνταξιούχο και τον εργαζόμενο. Αυτόν έθιξαν. Αυτόν θίγουν. σε αυτόν απευθύνονται. Συρρυκνώνοντα, μειώνοντα και συντρίβοντα τη σύνταξη, και το επικουρικό του, το εφάπαξ και το καθεξής. Όποιο κομμάτι και να πάρουμε, βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και εμπεδώνουμε ότι η κατάσταση από πλευρά κοινωνική και οικονομική για το λαό και του εργαζόμενου είναι από το κακό στο χειρότερο. Και τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτή η κατάσταση θα διορθωθεί ή θα, θα αποκατασταθεί στο άμεσο μέλλον. Ακούμε βεβαίω τη ρητορική του Τσίπρα περί δίκαια ανάπτυξη, περί επενδύσεων, περί νέων θέσεων δουλειά και όλα τα σχετικά. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε μια πραγματικότητα. Ότι η χώρα μας είναι αλυσοδεμένη με τα δεσμά των μνημονίων μέχρι το 2060. Και μπορεί να βγούμε ή να μην βγούμε το 2000 το καλοκαίρι που διαφημίζει και προβάλλει η CJ και η προπαγάνδα από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βγούμε τα μνημόνια. Η εποπτεία, η επιτροπή ούτε σταματάει το 18 ούτε το 20, σταματάει το 60. Ο ρόλος των δανειστών θα είναι καθοριστικός για τις πολιτικές που θα ασκούνται και μετά το 18. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το εμπεδώσουμε. Διότι τι παρατηρείται από την άλλη πλευρά. Παρατηρείται ότι μετά το αποτυχημένο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ έτσι είναι να έχει επικρατήσει και στα κομμάτια, δεν λέω στη, στη, σε επίπεδο κοινωνία, λαού, εργαζομένων γενικά, αλλά και σε μεγάλα κομμάτια του οργανωμένου κίνηματος, έχει επικρατήσει η αδράνεια, η παθητικότητα, η απογοήτευση και μια οργή-αγανάκτηση η οποία πώ εκφράζεται στην κουβέντα στον καναπέ, στην κουβέντα στο καφενείο δεν μετασχηματίζεται και δεν εμφανίζεται στο, στο οργανωμένο κίνημα, δηλαδή στη δράση. Δεν παρουσιάζεται στον αγώνα με τη συμμετοχή, με τη δράση, με τη μαζικότητα. Και βεβαίως όσο αυτή η κατάσταση εξακολουθεί να υπάρχει, το, αστικό σύστημα διακυβέρνηση, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, είτε το ΠΑΣΟΚ είναι τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίω οφείλουν να πανηγυρίζουν. Δεν είναι εξάλλου και τυχαία η αναφορά που μα έκανε ο Σόιμπλε όταν ήρθε στην Ελλάδα πριν δύο χρόνια ήταν. Που υπήρξαν, κάποιε διαμαρτυρίε στην Αθήνα και λέει. Έλεος. Εγώ περίμενα, λέει, είχα και ένα φόβο, είχα μια ένσταση, είχα μια επιφύλαξη. Έρχομαι, δεν έρχομαι. Τι θα βρω, τι θα συναντήσω, ποια θα είναι η. Πώ το λένε, η αντίδραση του ελληνικού λαού και κυρίως των Αθηναίων. Και διαπίστωσα λέει ότι στα 4 εκατομμύρια που έχει το λεκανοπαίδιο της Αττικής βγήκαν στον δρόμο 8 με 10.000. Και βεβαίως αυτή η κατάσταση αντιλαμβάνεστε όλοι με τη σχέση που ο καθένας έχει με το κίνημα ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστη και πάντως μπορώ να πω με βεβαιότητα σαν διαπίστωση ότι είναι σφόδρα αναντίστοιχη τα κοινωνικά οικονομικά προβλήματα του λαού και των εργαζομένων με τη θέση, τη στάση και τη δράση που παράγεται σε όλα τα επίπεδα. Είτε αν θέλετε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε και μέσα από το εργατικό κίνημα. Αιτίες πολλέ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει το αποφασιστικό βήμα έτσι ώστε ο κόσμος να αντιληφθεί, να καταλάβει ότι κανένας, καμία ανάθεση, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, Τότε περί ανάθεσης, το περί ανάθεση το είδαμε την περίοδο 12-15, που σμπαράλιασε, χτύπησε, υπονόμευσε και πώ το λένε, συρρήκνωσε το κίνημα. Τώρα πλέον αυτά πάτη δεν μπορεί να υπάρχει από κανέναν από αυτού, οι οποίοι είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή ενώ τα αστικά πολιτικά κόμματα μεταξύ των οποίων και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια αυτά αυταπάτη δεν μπορεί να υπάρχει στον εργαζόμενο. Ούτε μπορούμε να λειτουργούμε με τη λογική του μικρότερου κακού. Ούτε με τη λογική του σκαλοπατιού κάνουμε αυτό το βήμα σήμερα, κάνουμε κάποιο άλλο αύριο. Πρέπει να γίνει μια αποφασιστική στροφή στη συνείδηση, στο νου, στο καρδιά των ανθρώπων και να αντιληφθούν ότι αυτή η αδιέξοδη κατάσταση που ρημάζει, που τσακίζει τα δικαιώματά του και που δεν έχει αρχή και τέλο, πρέπει να δοθεί ένα τέλο. Αυτό το τέλο θα το δώσει ο οργανωμένο, ο συγκροτημένο αγώνα των εργαζομένων, των κινημάτων, έτσι ώστε να αποκτήσει υπόσταση αυτό το κίνημα και να δώσει μια πνοή και μια προοπτική για κάτι διαφορετικό και σήμερα και αύριο. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται δουλειά και τα πρωτοπόρα κομμάτια όποια και αν είναι αυτά στο αντιφασιστικό, στο αντιρατσιστικό, στο εργατικό πρέπει να συνδράμουν, να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις όπως πρέπει να συνδράμουν και οι δυνάμεις Τη μαχόμενη αριστερά και όλα τα τμήματά τη, είτε είναι ριζοσπαστική, είτε είναι αντικαπιταλιστική, είτε είναι κομμουνιστική, είτε οπωσδήποτε. Ε, ε, να την πει ο καθένα. Αυτό το κομμάτι έχει ιστορικέ ευθύνε να πάρει εκείνε τι πρωτοβουλίε σήμερα που θα βγάλει από το λίθαργο τον κόσμο, το λαό, την κοινωνία, θα του δώσει μια προοπτική η οποία θα είναι προοπτική και για τη χώρα και για το λαό και για τους εργαζόμενους. Σα ευχαριστώ.